Πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μας περιμένει ο αντιπρόεδρος της εταιρείας ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο Limited, ο Νίκος Κουγιάλης. Κύριε Κουγιάλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς, στους καλεσμένους και στους ακροάτες σας. Λοιπόν, κύριε Κουγιάλη, σαν ΑΠΟΕΛ εκδώσατε μία ανακοίνωση σήμερα, με την οποία λέτε καταρχήν ότι δεν θέλετε τους Κύπριους διαιτητές ξανά. Έχετε πολλά παράπονα από την διαιτησία του κυρίου Θεουλή, για τον οποίο μάλλον δεν θέλετε ξανά σε παιχνίδια σας στο πρωτάθλημα. Τι περιμένετε εσείς ότι θα φέρει αυτή η ανακοίνωση? Ακούστε να δείτε, κύριε Θεοδοσίου, το πρόβλημα δεν είναι σημερινό. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό, τα τελευταία 2-3 χρόνια. Όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την διαιτησία και δεν είναι ένα θέμα το οποίο αναδεικνύεται σήμερα. Δυστυχώς το επίπεδο των διαιτητών και η διαιτησία γενικότερα σήμερα έχει μεγάλο χάσμα σε σχέση με την ποιότητα και το επίπεδο των ομάδων. Έχουν δαπανηθεί πάρα πολλά λεφτά από τις ομάδες για να είναι αξιόμαχες και για να έχουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και δεν μπορεί η διαιτησία να παρουσιάζει αυτά τα χάλια. Αυτό το φαινόμενο, θέλω να το τονίσω αυτό, είχε συζητηθεί έντονα και στην σύσκεψη, τη συνάντηση που είχαν οι πρόεδροι των σωματείων με τον πρόεδρο της ΚΟΠ στις 15 το περασμένου Ιουνίου. Εκεί εκφράστηκαν πάλι έντονες απόψεις από τα σωματεία ότι οι διαιτητές δεν έχουν τις εμπειρίες, τις δυνατότητες και την προσωπικότητα για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις αυτού του πρωταθλήματος, και εκεί είχαν ληφθεί δεσμεύσεις από τον κύριο Κούμα για την κάθοδο ξένων διαιτητών από την αρχή μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Θα διαιτήτευαν κάποια παιχνίδια εις αγωνιστικής, 2, 3, 4 παιχνίδια, και θα βοηθούσαν και τους δικούς μας διαιτητές να ανέβουν επίπεδο. Δεν έχουμε δει να τηρείται αυτή η δέσμευση του Προέδρου. Μάλιστα αυτή την αγωνιστική δεν είχαμε κανένα διαιτητή. Και να τονίσω μάλιστα ότι τότε πολλά σωματεία ζητούσαν την αποπομπή του κυρίου Μάσιτς και είχαν αποσύρει, αν θέλετε, αυτές τις ενστάσεις τους, γιατί η ΚΟΠ, ο πρόεδρός της, υποσχέθηκε ότι θα έρθουν ξένοι διαιτητές και ότι θα διορθωθούν πολλά στον χώρο. Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, κύριε Κουγιάλη? Δεν ξέρω αν υπάρχουν αντικειμενικές ή όχι. Δεν θεωρώ ότι είναι δύσκολο να έρχονται 2-3 διαιτητές. Εμείς είχαμε 2 κάκιστες διαιτησίες στα τελευταία παιχνίδια. Η χθεσινή διαιτησία, τουλάχιστον μιλώ για την αποβολή του Γουίλερ που ήταν πέρα για πέρα άδικη, τουλάχιστον αυτό που είδαμε στους δέχτες της τηλεόρασης και αυτά που είδαμε στο γήπεδο δεν δικαιολογούν την αποβολή του παίχτη. Και κυρίως από τη στιγμή που έχουμε εισάξει το ΒΑΡ στο παιχνίδι, τέτοια λάθη δεν επιτρέπονται. Αντί ο διαιτητής να διορθώσει το λάθος του μέσω του ΒΑΡ, το έχει διευρύνει, το έχει μεγαλώσει και έχει αποβάλει αδίκως τον ποδοσφαιριστή μας. Τα ίδια είχαμε και την προηγούμενη, και ένα λεπτάκι να τελειώσω, τα ίδια είχαμε και την προηγούμενη αγωνιστική με έναν άλλο διαιτητή, ο οποίος ήταν ακατάλληλος για τη δυσκολία για να διαιτητεύσει ένα παιχνίδι της δυσκολίας ενός παιχνιδιού από ΕΛΑΡΗ. Ανέχθηκε μια ομάδα να κάνει 21 φάουλ σε 45 λεπτά και να φοβάται να βγάλει δεύτερη κίτρινη κάρτα. Δεν θα μείνουμε μέχρι εδώ. Είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύσουμε την ομάδα μας και δεν θα μείνουμε σίγουρα σε ανακοινώσεις και λόγια. Επειδή πάρα πολλές φορές ομάδες εκφράζουν παράπονα για την διαιτησία και έχουν παράπονα είτε από τον αρχιδιαιτητή είτε παράπονα από τον εκάστοτε πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Μας είπατε και εσείς ότι μόλις πρόσφατα πριν 2 μήνες υπήρχαν έντονα παράπονα και λάβατε υποσχέσεις για την κάθοδο των ξένων διαιτητών. Τι σας κάνει να πιστεύετε, ή μάλλον υπάρχει κάτι που σας κάνει να πιστεύετε ότι θα αλλάξει, δηλαδή θα υιοθετήσει κάποιες από τις θέσεις σας η Ομοσπονδία? Θεωρώ ότι η Ομοσπονδία οφείλει να υιοθετήσει αυτά που έχει υποσχεθεί. Μα μέχρι τώρα δεν οφείλει το έχει κάνει. Να υιοθετήσει τις δεσμεύσεις της. Διαφορετικά θα έρουμε την εμπιστοσύνη μας προς τον πρόεδρο και την Ομοσπονδία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό. Όλοι γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα και έχει
η Ομοσπονδία και ο Πρόεδρος 15 μέρες τους δίνεται η ευκαιρία αυτής της διακοπής να εφαρμόσουν αυτά που έχουν υποσχεθεί στα σωματεία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό και τα παράπονά μας αυτά τα εκφράζουμε μετά από μία νίκη και όχι μετά από μία αποτυχία. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κουγιάλη, για να το ολοκληρώσουμε. Είπατε λίγο νωρίτερα, δεν θα μείνουμε εδώ σε ανακοινώσεις. Είναι αυτή η απάντηση που δίνετε σε αυτό το ερώτημα, ότι θα αποσύρετε την εμπιστοσύνη σας προς την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ή υπάρχει κάτι άλλο? Και πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Ένα από τα μέτρα είναι αυτό και αντιλαμβάνεστε ότι μια ομάδα του Βεληνικού στο ΑΠΟΕΛ, μια ομάδα με τόσους πολλούς τίτλους, μια ομάδα με τόσους πολλούς οπαδούς, όταν έχει την εμπιστοσύνη της προς την Ομοσπονδία, τότε αυτό σημαίνει πολλά. Αυτό θα είναι το πρώτο μέτρο. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε τέτοιου είδους διαιτησίες. Επαναλαμβάνω, και εμείς και άλλοι έχουν επενδύσει πάρα πολλά λεφτά για να έχουμε ένα καλό ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και δεν μπορούμε να έχουμε αυτού του επίπεδου τις διαιτησίες. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουγιάλη. Καλό σας βράδυ. Εγώ σας ευχαριστούμε πολύ.